Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων. Η δράση έχει σκοπό την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός της δράσης κυμαίνεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Τα επενδυτικά σχέδια και επιδότηση κυμαίνονται από 20.000 ευρώ έως 285.000 ευρώ. Επιδότηση 70% για μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι πρημοδοτούμενοι τομείς δραστηριότητας είναι αγροδιατροφικός τομέας, τομέας τουρισμού και πολιτισμού, τομέας υλικών, πιο συγκεκριμένα πλαστικών, ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών και κοινοτόμων υλικών, τομέας χημικών, φαρμάκων και υγείας, τομέας περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, τομέας ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τομέας τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις. Υποίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα 1 του Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης 651/2014. Παράρτημα 5. Ορισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμο CAD του παραρτήματος 14. Επιλέξιμη και πρημοδοτούμενη τομής δραστηριότητας CAD. Το επενδυτικό του σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο CAD του παραρτήματος 14. Επιλέξιμη και πρημοδοτούμενη τομής δραστηριότητας CAD. Απαιτείται η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής που αναλογεί τουλάχιστον στο 60% του συνόλου της. Επιλεξιμότητα επένδυσης. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 22 Ιανουαρίου. Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Για την περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ενιαία επιχείρηση, απαιτείται να δηλωθεί ότι η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, σημείο 18 του Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης 651/2014. Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός και συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής, μεταφορικά μέσα έως 15.000 ευρώ, λιπός εξοπλισμός έως 6.000 ευρώ, πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών έως 9.000 ευρώ, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000 ευρώ, δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης έως 8.000 ευρώ, ψηφιακή προβολή έως 7.000 ευρώ. Ο χρόνος της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής είναι από τις 18 Φεβρουαρίου του 2020 έως τις 30 Απριλίου του 2020. Ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από το φάκελο υποψηφιότητας στο www.ependisis.gr/mis.